Πολύ γρήγορα ένα συμπλήρωμα προς δύο για να μην ξεχνιόμαστε. Ξεκινάμε με τους αριθμούς 19 και 7, τους οποίους πρέπει να μετατρέψω στα γρήγορα στο διαδικό. 8 το μήκος της λέξης. Οπότε έχουμε και λέμε για τον αριθμό 19 ότι να γράψω τις δυνάμεις του 2 πρώτα βέβαια ανάποδα. 1, 2, 4, 8, 16, σταματάω εδώ. Μία 16 θα τη χρειαστώ, αφαιρώ το 16, άρα λοιπόν μένουν το 3, το 8 δεν χωράει, το 4 δεν χωράει. Θα χρειαστώ μία διάδα την οποία την αφαιρώ και μία μονάδα αμέσως μετά. Άρα λοιπόν ο αριθμός στο διαδικό σύστημα αρρύθμισης είναι αυτός εδώ. Συνεπώς έχουμε και λέμε ότι ο 19 στο δεκαδικό είναι η αναπαράστασή του σε 8 διαδικά ψηφία. 5 ψηφία χρησιμοποιεί ήδη, άρα λοιπόν θα πάω και θα του βάλω και 3 μηδενικά αριστερά και έχω αυτήν την αναπαράσταση. Πάμε να κάνουμε και το 7 εντελώς αντίστοιχα. 16 δεν χωράει, 8 δεν χωράει. Θέλω μία τετράδα, μία διάδα και μία μονάδα, εν πάση περιπτώσει. Είναι αρκετά εύκολο το συγκεκριμένο. Άρα έχω ότι η αναπαράσταση του 7 στο δεκαδικό σύστημα θα είναι στην αναπαράσταση που απαιτείται εδώ με μήκος λέξη 8. 1, 2, 3, 4, 5 μηδενικά και 1, 2, 3, άση. Να γράψω όμως μπροστά ότι αυτός εδώ είναι ο μειωτέος, αυτός εδώ είναι ο αφαιρεταίος και πάμε να κάνουμε το συμπλήρωμα ως προς ένα καταρχάς του αφαιρεταίου. Το συμπλήρωμα λοιπόν ως προς ένα του αφαιρεταίου είναι να κάνω αντιστροφή των bits. Εντάξει, οπότε αντιστρέφω τα bits. Και αμέσως μετά πάμε να κάνουμε το συμπλήρωμα ως προς 2, το οποίο είναι να πάω να προσθέσω μία μονάδα, μηδενικό είναι στο τέλος, οπότε η πρόσθεση είναι τετριμένη, βάζω εδώ έναν άσο και τώρα αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα κάνω πρόσθεση αντί για αφαίρεση, θα προσθέσω στον μειωτέο, ο οποίος είναι 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρεταίου, άρα λοιπόν 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Αυτά. Την άθροιση μου εδώ και πάμε τώρα. 1 και 1 μου κάνει 0 με κρατούμενο μία μονάδα. 1 και 1 μου κάνει 0 με κρατούμενο μία μονάδα. Πέφτει η μονάδα κάτω και συνεχίζουμε το έργο. Έχουμε 0 και 1 μας κάνει 1. Αμέσως μετά έχουμε 1 και 1 μας κάνει 0 με κρατούμενο μία μονάδα. 1 και 1 μας κάνει 0 με κρατούμενο μία μονάδα. 1 και 1 μας κάνει 0 με κρατούμενο μία μονάδα. 1 και 1 μας κάνει 0 με κρατούμενο μία μονάδα. Πέφτει και αυτή η μονάδα κάτω και αμέσως μετά αυτό το κρατούμενο αγνοείται. Άρα το αποτέλεσμα, επειδή παρατηρώ ότι το αριστερότερο bit είναι μηδενικό, έχουμε ότι πρόκειται για έναν θετικό αριθμό και το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 1100 του διαδικού συστήματος αρρύθμισης, ο οποίος αντιστοιχεί, κάνοντας τη μετατροπή στο δεκαδικό σύστημα, καμία μονάδα, καμία διάδα, μία τετράδα, μία οκτάδα, άρα 4 και 8, 12. Δεκαδικού συστήματος αρρύθμισης, άρα συνοψίζω και το αποτέλεσμα το οποίο κάναμε χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση του συμπληρώματος ως προς 2. Το 19 του δεκαδικού μείον το 7 του δεκαδικού μας κάνει το 12 του δεκαδικού συστήματος αρρύθμισης.